Έλα, σε βλέπω. Κοιτάς τον τίτλο και λες τώρα τι ζηλεύει αυτός. Βλέπω την απορία στα μάτια σου, ρε παιδί μου. Μήπως ζηλεύει τους άλλους YouTubers. Μήπως ζηλεύει τους Βέλγους που αυτοί κυκλοφορούν έξω ελεύθεροι ενώ αυτός είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Μήπως ζηλεύει εμένα τον ίδιο. Ή μήπως είναι ο Μαζονάκης που ήταν θυεσμένος. Όχι, guys, μην ανησυχείτε, δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Απλά είπα σήμερα να ανοίξω την κάμερα και να μιλήσω λίγο πιο χαλαρά. Και επειδή αυτόν τον καιρό, όπως και όλοι μας, έτσι και εγώ, έχω πολύ ελευθερό χρόνο, είπα να ξεκινήσω την καινούργια τριλογία Star Wars. Και μπορώ να πω πως περνάω αρκετά καλά. Βέβαια, αυτά θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε άλλη σειρά επεισοδίων. Εδώ έχουμε έρθει σήμερα για άλλο λόγο. Εκτός όμως από το Star Wars, αυτόν τον καιρό έχω ξεκινήσει και τη σειρά Game of Thrones, που οι φίλοι μου πολύ ευγενικά μου πρότειναν. Καλά Γιώργο, το Game of Thrones ρε φίλε, τη σειράρα. Θυμάσαι εκεί στην 8η σεζόν που η Καλύση ανεβαίνει πάνω στο δράκο και... Κόφτο ρε, δεν θέλω να φάω spoiler τώρα. Δέστη ρε φίλε να μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα σαν άνθρωποι. Καλά. Εκτός από αυτό όμως, ο ένας από τους δύο, όταν του είπα ρε παιδί μου άρχισα να του περιγράφω τι έχω δει μέχρι τώρα, μου είπε, πω πω φίλε, πόσο σε ζηλεύω που βλέπεις για πρώτη φορά τη σειρά. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Σκεφτείτε λίγο πώς νιώσατε όταν είδατε για πρώτη φορά, ας πούμε, τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ή όταν είδατε για πρώτη φορά το Star Wars. Όταν είδατε το Game of Thrones, το Breaking Bad, το Έκτη Αίσθηση, το Shutter Island. Γενικά, μια ταινία, μια σειρά που σας άρεσε πολύ. Πώς γελάσατε με ένα αστείο που τα ακούσατε για πρώτη φορά. Πόσο κλάψατε ή το συνέστημα που νιώσατε όταν είδατε μια δραματική σκηνή για πρώτη φορά. Παιδιά, αυτό το συνέστημα δεν συγκρίνεται με πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Είναι από τις στιγμές που σου μένουν, ρε παιδιά, να τις διηγήσεις σε φίλους, σε γνωστούς, στην οικογένειά σου, σε όλους. Να τις διηγήσεις με τόσο πάθος και χαρά. Και θα μου πεις τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Θα σου πω. Πρώτον, γιατί θέλω να δείτε πόσο διαφορά έχει να ρωτήσεις κάποιον, έχεις δει ρε παιδί μου το Game of Thrones που είπαμε πιο πριν, και να σου απαντήσει αυτός αρνητικά και να του πεις «Έλα ρε, δεν έχεις δει Game of Thrones, δεν έχεις δει τίποτα, τι μιλάμε, άστα». Και εντελώς διαφορετικό να του κάνεις την ίδια ερώτηση, να σου δώσει την ίδια απάντηση και να του πεις «Πω πω ρε φίλε, πόσο σε ζηλεύω που θα δεις αυτή τη γαμάτη σειρά για πρώτη φορά». Δείτε λίγο, βάλτε το λίγο στο μυαλό σας και δουλέψτε το, να δείτε με ποιον από τους δύο τρόπους θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ο άλλος να δει αυτήν τη γαμάτη σειρά ή τη γαμάτη ταινία που αρέσει και σε εσάς. Το πιάνετε νομίζω το νόημα. Και θα σας δώσω και ένα δεύτερο παράδειγμα για να γίνω ακόμα πιο κατανοητός. Πείτε ότι έρχεται κάποιος και σας λέει και επιλέγω εντελώς τυχαία αυτή την ταινία ότι «Φίλε μου άρεσε πάρα πολύ το Suicide Squad». Και εσύ το ακούς και τρελαίνεσαι και λες «Τι λες ρε που σου αρέσει το Suicide Squad, αυτό το σκουπίδι σου αρέσει». Καταλαβαίνετε νομίζω πως με αυτή την αντίδραση η απάντηση που θα πάρετε θα είναι ανάλογη. Δηλαδή θα γυρίσει και θα σου πει ο άλλος «Όχι ρε φίλε, εμένα μου αρέσει, είσαι ηλίθιος που εσύ τη θεωρείς σκουπίδι». Και γενικά δεν πρόκειται κανένας να βγάλει κανένα νόημα από τη συγκεκριμένη συζήτηση, γιατί πολύ απλά ούτε εσύ ούτε ο άλλος λέτε κάποια επιχειρήματα για να βγει κάποιο συμπέρασμα. Όμως, πόσο διαφορετικό θα ήταν αντί να του μιλήσεις επιθετικά, να γυρίσεις και να του πεις «Οκ, φίλε, το σέβομαι που σου αρέσει η συγκεκριμένη ταινία. Εγώ συγκεκριμένα τη θεωρώ χάλια ταινία, γιατί αυτό και εκείνο και εκείνο και το άλλο». Να του δώσεις δηλαδή να καταλάβει γιατί εσύ τη θεωρείς κακή ταινία, και αυτός να σου πει τους δικούς του λόγους που τη θεωρεί καλή ταινία, και να βγάλετε ένα συμπέρασμα. Όχι να αλλάξετε το ένα στη γνώμη του άλλου, να βγάλετε ένα συμπέρασμα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που πρόσεξα ότι υπάρχει σε κάποια σχόλια που κάνατε στην κοινότητα αυτού του καναλιού, που γενικά έχετε κάποιες ακραίες απόψεις, οι οποίες είναι και φαίνεται ότι είναι, τις έχετε πάρει ακριβώς, copy-paste δηλαδή, από κάποια βίντεο που κυκλοφορούν στο YouTube ή στην τηλεόραση, γενικά ρε παιδί μου, από κάποιες απόψεις που έχουν άλλοι, ακραίες απόψεις. Παιδιά, συμβουλή μου είναι ότι μην ενστερνίζεστε τέτοιες ακραίες απόψεις. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτές τις απόψεις, αυτές τις εκπομπές ή γενικά ό,τι κάνουν ρε παιδί μου, αυτά τα κόνσεπτ τα κάνουν για ένα συγκεκριμένο λόγο. Και αυτά είναι η δική σας ψυχαγωγία και μόνο. Εγώ σαν Θωμάς θέλω όσοι, τουλάχιστον ελπίζω δηλαδή να το δουν πολύ αυτό το βίντεο,
να πηγαίνετε να βλέπετε εσείς τις ταινίες ή τις σειρές και να έχετε την δική σας άποψη. Ακόμα και εγώ, εάν σας πω ότι μια ταινία είναι καλή ή ότι μια ταινία δεν μου άρεσε, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή ταινία ή ότι δεν θα αρέσει σε εσάς. Πήγαινε, δες την, να έχεις τη δική σου άποψη. Και πάμε τώρα στο δεύτερο λόγο που ανέφερα αυτό το ιδιαίτερο συνέστημα του να βλέπεις πρώτη φορά κάτι. Και αυτό λέγεται, παιδιά, είναι αυτός ο καρκίνος που υπάρχει γενικά και στο YouTube και παντού, ακόμα και στις συζητήσεις μεταξύ φίλων, και ονομάζεται spoilers. Κακά τα ψέματα, παιδιά, όταν γυρίσεις και πεις σε κάποιον το τέλος μιας σειράς ή μιας ταινίας, πετάξεις γενικά ένα spoiler απροειδοποίητα, ρε παιδί μου, του στερείς το συνέστημα, αυτό το πολύ ιδιαίτερο συνέστημα που θα νιώσει εάν το δει για πρώτη φορά, εάν του έρθει απρόσμενα, εάν του σκάσει σαν κεραυνός στο κεφάλι. Δεν είναι πολύ κρίμα? Στην τελική, τι θα κερδίσεις δηλαδή άμα κάνεις ένα spoiler κάτω από ένα βίντεο ή αν το πεις στον άλλον face to face? Θα σε κάνει πιο μάγκα αυτό? Θα σου φέρει κάποιος ένα βραβείο στο σπίτι? Θα περάσεις πανελλήνιες? Τι θα γίνει ακριβώς? Ευτυχώς σε αυτό το κανάλι μέχρι τώρα τουλάχιστον υπάρχει σεβασμός σε αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό, όμως επειδή αυξανόμαστε με εκθετικό ρυθμό, αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και για να κρατήσουμε αυτό το σεβασμό και αυτό το επίπεδο, θα ήθελα και τη δική σας βοήθεια. Τι εννοώ? Εάν κάποιος από εσάς αντιληφθεί μια τέτοια ενέργεια, ένα σχόλιο, ρε παιδί μου, που περιέχει κάποιο spoiler, ή ακόμα αν είναι υβριστικό σχόλιο, γιατί όπως θα έχετε καταλάβει, όπως εγώ δεν βρίζω στα βίντεο, δεν θέλω και κανένας να βρίζει κάτω από τα βίντεο. Μπορείς αυτό που θα πεις με μια βρισιά να το πεις χωρίς τη βρισιά, με ευπρεπές τρόπο, και καλύτερο αποτέλεσμα θα έχεις, όπως λέγαμε και πιο πριν. Εάν κάποιος λοιπόν από εσάς αντιληφθεί μια τέτοια ενέργεια, την οποία δεν έχω αντιληφθεί εγώ, ρε παιδί μου, θα ήθελα να με ειδοποιήσετε με ένα μήνυμα στο Instagram. Τι? Δεν με ακολουθείς στο Instagram? Τότε τι τα λέω εγώ τώρα? Με πλήκωσες, άσε με. Αυτά, παιδιά, είχα να σας πω σήμερα. Πείτε μου κι εσείς τη δική σας άποψη σχετικά με αυτά που ανέφερα στο βίντεο. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, όπως είπα και πιο πριν, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, παιδιά, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα.